Οι Ουκρανοί αρνούνται πως είναι υπεύθυνοι για την αποτυχημένη επίθεση στο Κρεμλίνο, αφήγημα το οποίο υποστηρίζει και η Δύση, αλλά θα πρέπει να εξηγηθεί η δημιουργία γραμματοσύμου, στο οποίο απεικονίζεται το Κρεμλίνο να φλέγεται και στην κόκκινη πλατεία να βρίσκονται Ουκρανοί στρατιώτε. Αυτό ανακοίνωσε το Ουκρανικό Ταχυδρομείο αμέσω μετά το κτύπημα στο Κρεμλίνο. Σημειώνεται ότι την Τετάρτη 3 Μαΐου δημοσιεύθηκε βίντεο στο οποίο απεικονίζονται δύο ουκρανικά ντρόνς να καταρρύπτονται και φαίνονται δύο διαδοχικές εκρήξεις επάνω ακριβώ από το συγκρότημα της κατοικίας και του γραφείου του Ρώσου Προέδρου Βλαδιμίρ Πούτιν. Ήδη το Κρέμπλινο ανακοίνωσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε και ότι υπήρξαν καταστροφές αφού καταστράφηκαν εγκαίρως.